Καταλάβουμε, ναι. Γιατί είναι σκάνδαλο, έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί αυτό ήρθε, η αποκάλυψη που κάνανε χτες οι υπουργοί, ήρθε σε συνέχεια, σε πολιτική συνέχεια, να το πω έτσι, ενός σάλου που είχε δημιουργηθεί στη Βουλή με την αύξηση τιμών σε συγκεκριμένα φάρμακα. Συγκεκριμένα 2061, όπως με τη βάση στοιχεία παρουσίασε ο κ. Ξανθός. Δεν θέλω να μπούμε στι λεπτομέρειες του σάλου, θέλω μόνο να ρωτήσω, κύριε Υπουργό, αν, επειδή ανέφερε πριν τη φράση ήταν, αυτό που έγινε το 6 με 10 ήταν ένα δώρο στις φαρμακευτικές, αν η αύξηση των τιμών σε αυτά τα φάρμακα με τροπολογία της περασμένης Παρασκευής είναι συνιστά δώρο στις φαρμακευτικές εταιρείες ή συνιστά κάτι άλλο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και ξέρετε, αυτό το μαρτυρά και η συνολική πρακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση αναφορικά. Τώρα, προφανώς μπαίνουμε στα χωράφια ενός άλλου Υπουργείου, αλλά την γενική εικόνα να δώσω. Ναι, η συνολική τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση αναφορικά με το ζήτημα των φαρμακευτικών εταιριών. Δηλαδή, από τη στιγμή που αναλάβαμε, και όχι μόνο και του φαρμάκου εν γέννη, από τη στιγμή που αναλάβαμε, μία σειρά από πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας καθόρισαν πολύ συγκεκριμένους κανόνες για τους οποίους υπολογίζεται το rebate. Για τους οποίους, με τους οποίους εισπράτεται το rebate και το clawback, δηλαδή με το οποίο μπορούμε να έχουμε ακριβώς στα έσοδα του δημοσίου αυτά που πρέπει να έχουμε και αυτά πια μπορείτε να τα δείτε και με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Τώρα δηλαδή που αναγκαστικά εμείς κάναμε τη σύγκριση του τι rebate δεν εισπράξαμε το 6 με 10 και το τι rebate εισπράτεται τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται και τη τεράστια απόκληση ανάμεσα στο πώς κανείς μεταχειρίζεται αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μόνο από πλευράς εσόδων, αν το δει κανείς, μπορεί κανείς να καταλάβει τι πολιτική ακολουθείτε. Γι' αυτό είναι δε χαρακτηριστικό και επειδή τα 241. Ναι, και γιατί με βάση τη δικιά τους πια από το 2012 και μετά είναι ο ΕΟΠΗ υπεύθυνος να εισπράττει το rebate. Άρα είναι στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Επομένως, οποιοδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αναλάβουμε τώρα, θα πρωτίστως θα την αναλάβει το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον Υπουργείο. Απλώς εμείς ανακαλύψαμε αυτό στο δικό μας Υπουργείο και πια έπρεπε να γίνει γνωστό και στους Υπουργούς Υγείας, όπως έγινε και στον Πρωθυπουργό. Είναι χαρακτηριστικό δε, γιατί λέμε για τα 241 εκατομμύρια, είναι χαρακτηριστικό ότι εντός της περιόδου του προγράμματος μνημονιακής προσαρμογής 15 με 18 τα χρήματα τα οποία δώσαμε μπορέσαμε να εξοικονομήσουμε για να δώσουμε προς αναβάθμιση του εξοπλισμού των δημοσίων νοσοκομείων ήταν 150 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχαμε 150 εκατομμύρια αλλά είχαμε υπερδιπλάσια. Θέλω να δώσω μια τάξη μεγέθους για να καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτές οι επιμέρους ζημίες του ελληνικού δημοσίου που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια με πολιτικές ευθύνες κατά τη γνώμη μου, πώς θα μπορούσαν να είχαν μεταφραστεί σε πράξεις κοινωνικής πολιτικής. Σε κοινωνική πολιτική δηλαδή, ναι. Λοιπόν, μας κάνατε τη γέφυρα για την κοινωνική πολιτική, διότι τα εργασιακά, η κατάργηση του υποκατώτατου, η αύξηση του κατώτατου μισθού και όλα αυτά που έχετε ήδη νομοθετήσει είναι από τα βασικά, ας το πούμε, εργαλεία για την συγκρότηση της κοινωνικής ατζέντας που επιχειρεί η κυβέρνηση μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Να δούμε καταρχάς το πρακτικό κομμάτι. Είμαστε περίπου πια στο πρώτο 15η μέρο του Μαρτίου. Τι έχει γίνει, κυρία Αρτσιόγλου, ισχύει, εφαρμόζεται ο νόμος καταρχάς? Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Από 1η Φεβρουαρίου ισχύει ο. Ναι, βεβαίως, θα παρακολουθούμε. Ναι, ναι. Από 1η Φεβρουαρίου ισχύει ο ενιαίος αυξημένος κατώτατος μισθός με κατάργηση του υποκατώτατου, άρα 650 για όλους. Η εικόνα που έχουμε, επειδή γνωρίζαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες άμοιβαν τους εργαζόμενους τους με μισθούς χαμηλότερους των 650 ευρώ και θα έπρεπε να προσαρμοστούν, είναι ότι υπάρχει γενικευμένη συμμόρφωση. Δηλαδή, δώσαμε κάποιες παρατάσεις προκειμένου να μπορέσουν να τροποποιήσουν τη μισθοδοσία τους, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν συμμορφωθεί οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες στο νέο αυξημένο μισθό. Επίσης, επειδή είναι σε ενεργή κατάσταση και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να ελέγξει την τήρηση του νόμου, παρατηρούμε ότι δεν έχουν υπάρξει αρνητικές μετατροπές, δηλαδή να προσπαθήσει κανείς να καλύψει την αύξηση του μισθού μετατρέποντας τη σύμβαση από πλήρης απασχόληση σε μερική απασχόληση ή να κάνει τέτοιου τύπου καλύψεις για να μην δώσει τον αυξημένο μισθό. Ούτε κάτι τέτοιο φαίνεται που συμβαίνει. Ναι. Προς το παρόν βλέπουμε ότι έχουμε μια καλή συμμόρφωση. Προφανώς τα αντανακλαστικά μας είναι ενεργή. Το Σώμα Επιθεώρησης, όπως σας είπα, γνωρίζει πολύ καλά ποιες επιχειρήσεις ακριβώς
άμοιβαν τους εργαζόμενους με μισθούς χαμηλότερους των 650 ευρώ και θα προβεί και σε ελέγχους, όπως είναι αυτονόητο. Έτσι. Ναι. Πάντως, σε γενικές γραμμές υπάρχει καλή συμμόρφωση. Αυτό είναι το ένα θετικό. Και το δεύτερο πολύ θετικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Φεβρουάριος, που ήταν ο μήνας της αύξησης του κατώτατου μισθού, ήταν και ο μήνας στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ στις προσλήψεις. Είχαμε περίπου 28.000 νέες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται το Φεβρουάριο. Είναι ρεκόρ από το 2001 και μετά. Γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αποδεικνύει αυτό. Αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε μια αγορά εργασίας στην οποία και αξιοπρεπείς μισθοί να διαμορφώνονται και να διαρκώς να μειώνεται η ανεργία. Διότι υπήρχε πάρα πολύ έντονο το επιχείρημα από τους κύκλους, τους περισσότερων νεοφιλελεύθερης αντίληψης, ότι η αύξηση των μισθών τάχα δρά αρνητικά στην απασχόληση, ότι θα προκαλέσει κύμα απολύσεων. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη. Δηλαδή, η πραγματικότητα τους διέψευσε με έναν πολύ θετικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε και καλούς μισθούς. Ενώ σταδιακά πια, ενώ να διαμορφώνονται θετικοί μισθοί και ταυτόχρονα να πέφτει η ανεργία, να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Εσύ το ήξερες αυτό, Σωτήρη, το στοιχείο που μας έδωσε ο Υπουργός, ότι μόλις άρχισε να ισχύει ο αυξημένος κατώτατος αυξήθηκαν. Το είπε η κυρία Υπουργός πριν μερικές μέρες, το ανακοίνωσε, δεν θυμάμαι αν ήταν σε συνέντευξή της ή στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάπου το ανέφερε και το συγκράτησα εκείνη τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι εγώ πρακτικά τώρα. Επειδή είπατε, κυρία Υπουργέ, και σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι οι κυβερνήσεις, όχι οι σημερινοί, οι εκάστοτε, κρίνονται και από αυτά που κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν και από το έργο που παράγουν, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πολύ πρακτικά ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες συμπολίτες μας και την κοινή γνώμη. Το ένα έχει να κάνει, τα λέω επιγραμματικά, και το ένα έχει να κάνει με την ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία και πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, και το δεύτερο το οποίο έχει εξελιχθεί σε μία, θα έλεγα, νάρκη για την κυβέρνηση αν δεν αντιμετωπιστεί. Αναφέρομαι στο άρθρο 12 του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας και τι προτίθεστε να κάνετε με αυτό το ζήτημα, το οποίο ξέρετε ότι είναι, σας έχει τεθεί ήδη και το γνωρίζετε ότι είναι καυτό, για αν πρόκειται να καταργηθεί ή αν πρόκειται να αλλάξει αυτό το μέτρο. Να σας πω πρώτα για τη ρύθμιση των οφειλών. Ότι ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Η ρύθμιση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή είναι μια ρύθμιση που, κατά τη γνώμη μου, θα ανακουφίσει δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, επαγγελματίες, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης, δηλαδή έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, διότι έχουν μια οφειλή στα ταμεία η οποία τους απαγορεύει να λάβουν σύνταξη. Και πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή την ηλικία των 67 ή 70 ετών που δεν μπορούν να λάβουν τη σύνταξη για αυτό το λόγο. Η ρύθμιση αυτή θα περιλαμβάνει, και αυτό είναι το καινοτόμο της, στοιχείο κούρεμα βασικής οφειλής, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η βασική οφειλή του ασφαλισμένου θα κουρεύεται, και αυτό το κούρεμα θα προκύπτει επειδή στην πραγματικότητα θα επανυπολογίζονται οι εισφορές του με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα οδηγεί σε ένα κούρεμα σοβαρό της βασικής οφειλής. Εν συνεχεία θα υπάρχει κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 85%, όχι έως, κατά 85%, και αυτή η νέα μειωμένη οφειλή που θα διαμορφώνεται, υπολογίστε μεσοσταθμικά θα έχουμε μια μειωμένη οφειλή κατά 60%. Θα δημιουργείται μια πολύ από μεγάλη πότε, μείωση δηλαδή, στην οφειλή. Από πότε αυτή χρονικά? Η μειωμένη από ποια στιγμή θα ισχύει? Ναι, χρονικά από πότε δηλαδή θα αρχίσει να διαμορφώνεται αυτό που περιγράφεται? Αυτό με το που θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, εκτιμώ ότι σε λιγότερο από ένα μήνα θα είναι και η πλατφόρμα έτοιμη και θα είμαστε έτοιμοι και νομοθετικά. Με το που θα τίθεται σε εφαρμογή, θα μπορεί ο ασφαλισμένος που έχει χρέη να μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, να δίνει τα βασικά του στοιχεία. Μετά από λίγες ώρες η πλατφόρμα θα του απαντάει ότι η νέα σου οφειλή, η μειωμένη, είναι τόσο. Θες να συνεχίσεις? Ναι, και προχωράμε. Η νέα μειωμένη οφειλή θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσεις στα 50 ευρώ.
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια ρύθμιση μεγάλης ανακούφισης, η οποία θα δώσει ανάσα σε ασφαλισμένους, σε επαγγελματίες, σε ανθρώπους που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, γιατί θα μπορούν και αυτοί να ρυθμίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε ένα χρέος, έκλεισαν τα βιβλία τους και δεν το ρύθμισαν ποτέ και το κουβαλάνε μαζί τους. Και σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα, μπορεί να είναι στα όρια της συνταξιοδότησης και δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη γιατί έχουν υψηλή οφειλή. Τώρα με αυτόν τον τρόπο θα κουρεύεται η οφειλή τους, θα λαμβάνουν σύνταξη και θα μπορούν να αποπληρώνουν το χρέος τους μέσα από μικρές παρακρατήσεις που θα γίνονται στη σύνταξή τους σε έως 120 δόσεις. Έτσι αντιλαμβάνεστε, δηλαδή σε 10 έτη, σε βάθος 10 ετών. Θεωρώ πως θα ανακουφίσει πραγματικά πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Είναι κάτι που το αναμένει. Τώρα, αναφορικά με τις συντάξεις. Να ολοκληρώσετε για να σας ρωτήσω, Κώστας, για να δίνονται και οι απαντήσεις στα ερωτήματα. Ελάτε, κυρία Σιόλου. Να, αναφορικά με τις συντάξεις κυρίας, θα πήγαινα στο δεύτερο θέμα. Ναι. Αναφορικά με τις συντάξεις κυρίας, κοιτάξτε να δείτε, για να περιγράψουμε λίγο τα δεδομένα όσα έχουν, γιατί έχει δημιουργηθεί και μια εικόνα αρκετά διαφορετική από την πραγματική. Αυτό το οποίο όρισε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση ήταν του 16 ήταν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα αφορούσε το ηλικιακό όριο. Αυτό το ζήτημα έλεγε ότι εφόσον ο χείρος ή η χείρα είναι μήνυ χείρος ή χείρα από τα 57 έτη και άνω, τη λαμβάνει τη σύνταξη διαπαντός, συγγνώμη, από τα 55 και πάνω τη λαμβάνει διαπαντός, από τα 52 τη λαμβάνει μέχρι τα 55 και μετά ξανά στα 67, ενώ αν είναι κάτω των 52 τη λαμβάνει για 3 χρόνια και εκεί σταματάει. Η λογική αυτής της μνημονιακής ρύθμισης, γιατί στην πραγματικότητα ήταν μνημονιακή απέτηση αυτή η ρύθμιση, ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει, εφόσον είναι νέοι, να μπορέσουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Ο χείρος ή η χείρα αντίστοιχα. Αυτή ήταν η βασική ρύθμιση που έθεσε τα ηλικιακά όρια και στα οποία είναι κυρίως εκεί το ζήτημα που εστιάζουν και ο σύλλογος των θανόντων που βλέπω συχνά και εγώ στο γραφείο και τους συναντώ. Το συγγενών των θανόντων, με συγχωρείτε. από εκεί και πέρα, βέβαια, οφείλω να πω ότι έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 16 και μετά, οι οποίες προσπαθούν να ευνοήσουν ιδιαίτερα αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, έχουμε προσδιορίσει κατώτατο ποσό σύνταξης για το χείρο ή τη χείρα που προηγούμενα δεν υπήρχε, ώστε ανεξαρτήτως του τι εισφορές είχε πληρώσει να έχει ένα εγγυημένο ποσό. Κατώτατο ποσό σύνταξης για τα παιδιά, ανεξαρτήτως του ποσού που λαμβάνει ο χείρος ή η χείρα. Και πρημοδοτήσαμε στην πραγματικότητα τα άτομα αυτά σε όλα τα προγράμματα εργασίας που βγαίνουν. Δηλαδή, είτε αφορά προγράμματα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είτε αφορούν προγράμματα εργασίας στο δημόσιο τομέα, κοινοφελή προγράμματα, να έχουν μια πρημοδότηση ώστε να είναι από τους πρώτους οι οποίοι θα μπορούν να βρίσκουν μια θέση εργασίας. Αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και τα οποία τα είχαμε συζητήσει με το Σύλλογο πριν τα νομοθετήσουμε και μπορέσαμε να τα νομοθετήσουμε. Δηλαδή είναι σε συνεννόηση μαζί τους και ικανοποιούν μια σειρά από αιτήματά τους. Το ηλικιακό ζήτημα που θέτουν, και εγώ εκτιμώ πως είναι ένα σοβαρό ζήτημα, κυρίως διότι αν μη τι άλλο η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια χώρα με υψηλή ανεργία, επομένως δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, ακόμη και αν είσαι νέος άνθρωπος, να μπορέσεις να βρεις μια θέση εργασίας μετά από 3 χρόνια. Και αυτό είναι αυτό το οποίο εξετάζουμε προκειμένου να το τροποποιήσουμε υπέρ των συγγενών των θανών. Θα υπάρξει ενημέρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα για το ζήτημα αυτό. Πάντως είναι κάτι που το εξετάζουμε και τους το έχω πει και εγώ προσωπικά. Το ξέρουν δηλαδή ότι είναι στις έγνοιές μας. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ακριβώς επειδή ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016, ακόμη και στην ακραία περίπτωση που κάποιος άνθρωπος έμεινε χείρος ή χείρα την ίδια μέρα ψήφισης του νόμου ή τον υπομένει της ψήφισης του νόμου, αντιλαμβάνεστε ότι και είναι νέος, αντιλαμβάνεστε ότι για 3 χρόνια λαμβάνει τη σύνταξη αυτή. Επομένως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει ακάλυπτος από σύνταξη χειρίας. Έτσι, μην δημιουργούμε αυτή την εντύπωση. Σας περιέγραψα το σύνολο των παραμέτρων και θα δείτε το επόμενο διάστημα και τις πρωτοβουλίες μας τις περαιτέρω, γιατί ήδη έχουμε λάβει κάτι. Καλύφθηκες πριν ρωτήσει ο Κώστας το δικό του ερώτημα. Εγώ πριν, η ερώτηση που θα κάνω βασικά ήταν για τα αναδρομικά, δηλαδή των συνταξιούχων, πότε θα τα πάρουν οι άνθρωποι και αν θα τα πάρουν καταρχάς και πότε. Και αν είναι πράγματι συνταξιούχοι που τα δικαιούνται, μόνο 121, όπως αναφέρει το έγγραφο, η τελευταία έκθεση Κομισιόν, ότι τους είπατε εσείς, δηλαδή η κυβέρνηση, όπως λέει. Αλλά πριν από αυτό μου δημιουργήθηκε μια απορία. Με βάση το κούρεμα των ασφαλιστικών εισφορών που δεν ήξερα τι θα γίνει σε 120 δόσεις, αν αυτό, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, συνεπάγεται θα πάρουν και μειωμένη σύνταξη ή όχι.
Ναι, αυτό που θα συμβεί είναι ότι με βάση τις εισφορές που θα πληρώνει κανείς θα υπολογίζεται και το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής του. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι και παράγοντας δικαιοσύνης του συστήματος. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή πηγαίναμε και κάναμε εμείς ένα κούρεμα και λέγαμε ότι εσείς που πληρώσατε 200 ευρώ εισφορά το μήνα και ο άλλος που πλήρωσε 50 ευρώ εισφορά το μήνα θα πάρετε ακριβώς την ίδια σύνταξη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα ήταν βασικός παράγοντας αντισυνταγματικότητας του νόμου, θα κατέπευτε ο νόμος την επόμενη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ήταν και ένας παράγοντας αδικίας για το σύστημα και αυτό θα οδηγούσε και σε μια κουλτούρα να μην πληρώνει κανείς, εφόσον θα μπορεί να λάβει την ίδια σύνταξη με λιγότερη εισφορά. Δεν θα ήταν λογικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Το σύστημα όμως επιτρέπει πια με την παραμετροποίηση που έχει, κανείς να μπορεί να κάνει να προσδιορίζει χαμηλότερες ή υψηλότερες εισφορές. Δείτε για παράδειγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες που μειώσαμε πάρα πολύ τις εισφορές από 1η-1η του 19, είπαμε ότι ότι αυτή η δυνατότητα είναι δυνατότητα. Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει αν θέλει μια περίοδο που πάνε καλύτερα τα οικονομικά του να πληρώνει κατά τη παραπάνω, μια περίοδο που πάνε χειρότερα να πληρώνει μόνο το ελάχιστο, προκειμένου να μπορεί να αναπροσαρμόζει και τη σύνταξη που λαμβάνει. Αυτές τις αυχαίρειες μας τις έδωσε το σύστημα. Δηλαδή μπορέσαμε να σχεδιάσουμε έτσι, διότι αποκαταστάθηκαν τα οικονομικά, τα δημόσια οικονομικά του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Από το 2017 τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, ο ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης είναι πλεονασματικός. Και αυτό μας δίνει το περιθώριο, το ότι στέκεται δηλαδή στα πόδια του, είναι βιώσιμος και έχει πλεόνασμα, να μπορούμε να κάνουμε πολλές ρυθμίσεις, είτε αυτές αφορούν τις 120 δόσεις, είτε αφορούν τις μειώσεις των εισφορών. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τα μπλοκάκια και όχι με τα μπλοκάκια. Για τα αναδρομικά μόνο. Ναι, συγγνώμη. Ναι, για τα αναδρομικά. Ναι. Αν θα δοθούν και αν αφορά μόνο 121 συνταξιούχους, όπως λέει η εκθέση Κομισιόν, ό,τι είπατε. Κοιτάξτε, να προσδιορίσω λίγο ξανά το θέμα, γιατί και εδώ ίσως εδώ έχει γίνει μια παραπάνω προσπάθεια παραπληροφόρησης πολλών συνταξιούχων. Και το εκμεταλλεύονται πολλές φορές και αρκετοί δικηγόροι προκειμένου να αναπτύξουν τον κύκλο εργασιών τους κτλ. Και πρέπει κανείς να το ξέρει αυτό. Το 2012 έγιναν εκ νέου περικοπή. Χάνουμε την εικόνα της σύνδεσης με το link αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει, ωραία, αποκαταστάθηκε η σύνδεση σε δευτερόλεπτα. Ελάτε, κυρία Χτσόγλου, δεν ξέρω αν είχατε εσείς εικόνα της εικόνας. Το 2012 έγιναν. Όχι, δεν έχω, οπότε καλό είναι αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, καλύτερα για εσάς. Το 2012 έγιναν εκ νέου περικοπές στις συντάξεις. Είχαν γίνει δηλαδή ήδη το 2010, το 2011 και ξαναέγιναν το 2012 από τις τότε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι περικοπές, ακριβώς επειδή ήταν οριζόντιες περικοπές, χωρίς κανένα κριτήριο, το 2015 κρίθησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από την ολομέλειά του, ως αντισυνταγματικές. Είπε τότε όμως το Συμβούλιο, αυτό το λέω γιατί. Μερικές φορές περιγράφουμε τα προβλήματα σαν να μας έχουν πέσει από τον ουρανό και να μην υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτά. Δηλαδή, τώρα έρχεται η Υπουργός Εργασίας σήμερα να απαντήσει για τα αναδρομικά των περικοπών που έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι καλό να το υπογραμμίζουμε. Το 2015, λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι αυτές οι περικοπές ήταν αντισυνταγματικές. Είπε όμως ότι η απόφασή του θα ισχύει από τότε και για το μέλλον. Ακριβώς επειδή είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Γιατί γίνεται αυτό τώρα, με συγχωρείτε κυρία Χτσιόγλου. Πάρα δημοσιονομικό. Γίνεται μια. Κάποιον δεν ξέρω, μπορεί να έχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Για λίγο χάνεται η εικόνα, χάνεται το σήμα. Όμως να ξέρετε, αν δεν βλέπετε τον εαυτό σας, ότι ακούγεστε. Συνεπώς δεν χάνεται το νήμα των όσων λέτε, έτσι, δεν χάνεται η ακολουθία των όσων λέτε, αλλά είναι θέμα σήματος, είναι τεχνικό το ζήτημα, νομίζω δεν θα διορθωθεί σε πολύ σύντομο διάστημα, αν δεν έχει διορθωθεί ήδη. Ναι, σας έκοψα, αλλά έπρεπε να το διευκρινίσουμε έτσι. Αυτό. Εντάξει, γιατί ζωντανές συνδέσεις θα έχουν αυτά. Ναι. Το 2015 λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι αυτές οι περικοπές, οι εκ νέου περικοπές που έγιναν το 2012 είναι αντισυνταγματικές. Είπε όμως ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η απόφασή του θα ισχύει από τότε και για το μέλλον. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, ακριβώς διότι αυτές οι περικοπές είχαν τεράστιο δημοσιονομικό βάρος. Ήταν δηλαδή, είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος δημοσιονομικό. Το 2016 έρχεται η παρούσα κυβέρνηση, κάνει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
συμμορφώνεται απολύτως με τις αρχές του Συντάγματος και με όσα είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα πολιτικά η παρούσα κυβέρνηση έχει απαντήσει στο πρόβλημα αυτό με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έκανε. Από εκεί και πέρα, δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τυχόν μπορεί να αντιβαίνουν στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να εξελιχθούν, να δούμε πώς θα φτάσουν στον ανώτατο βαθμό και ότι αποφασιστεί προφανώς θα συμμορφωθεί και η διοίκηση ανάλογα και με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά ως προς την πολιτική απάντηση, αυτή έχει δοθεί από πλευράς μας με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 16. Να σας ρωτήσω κάτι λίγο από αυτό που λέμε παρασκήνιο τώρα, που πια είναι δρομολογημένα και με τον τρόπο που μας περιγράψατε. Είναι δρομολογημένο το θέμα των 120 δόσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές. Είχατε πιέσεις και προβλήματα από τους έξω, κυρία Αχτσιόγλου. Κατά καιρούς, μέχρι να ανακοινωθούν επισήμως οι αποφάσεις και οι ρυθμίσεις, βλέπαμε δημοσιεύματα, πληροφορίες ότι έξω παγώνουν την διαδικασία. Το ίδιο αφορά και τις 120 δόσεις για την εφορία, αλλά δεν είναι δικό σας θέμα. Γι' αυτό και δεν σας το θέτω, είναι το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι δεν είναι. Οι εισφορές είναι το δικό σας θέμα. Είχατε όντως, όπως παρουσιάζονταν πολλές φορές, μια τέτοια εικόνα πιέσεων και αντιδράσεων από τους έξω? Και επειδή έχετε και μικρά εμπειρία στη διαπραγμάτευση, από πριν γίνεται υπουργός. Ναι. Ναι. Από τον Αύγουστο του 18 και μετά, ναι, τα πράγματα είναι εξαιρετικά διαφορετικά στο τι ισχύει στη χώρα και στο τι συμβαίνει στις επαφές μας με τους θεσμούς. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες. Η συνθήκη εκείνη που ίσχυε μέχρι τον Αύγουστο του 18, όπου η κυβέρνηση, όπου δανειοδοτούμασταν ως χώρα από τον επίσημο τομέα και προκειμένου να λάβουμε τη δόση, έπρεπε να συμφωνούμε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, να διαπραγματευόμαστε, να μας πιέζουν για να εφαρμόσουμε πολιτικές που πολλές φορές δεν θα υλοποιούσαμε, να προσπαθούμε να συμφωνήσουμε μαζί τους, να τους πείσουμε για κάποιες άλλες πολιτικές από τα προαπαιτούμενα κλπ. Όλη αυτή η συνθήκη από τον Αύγουστο του 18 και μετά δεν ισχύει. Αυτό προσπαθώ να το πω όσο πιο καθαρά μπορώ σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται και είναι εντελώς πραγματικό. Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω μια εικόνα τώρα θετική. Δεν ισχύει αυτή η συνθήκη, έχει λήξει από τον Αύγουστο του 18. Αυτό που ακολουθεί η χώρα από τον Αύγουστο του 18 και μετά είναι δύο πράγματα. Είναι η μεταμνημονιακή εποπτεία, η οποία πάντα υπάρχει και στις χώρες τις άλλες που βγήκαν από τα μνημόνια, δηλαδή και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία υπήρχε αυτό, που έχουν συχνές επισκέψεις προκειμένου να βλέπουν κυρίως την πορεία των δημόσιων οικονομικών, κυρίως συναντιόνται με το οικονομικό επιτελείο. Και στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν και κάποιες συμφωνίες να μην κάνουμε ανατροπές σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα την προηγούμενη περίοδο. Για παράδειγμα, να μην αντιστρέψουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ότι έχουμε τον ΕΦΚΑ. Να μην αντιστρέψουμε το ότι επιτέλους φτιάχνουμε εκτιματολόγιο στη χώρα. Να μην είναι τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το κομμάτι της μεταμνημονιακής εποπτείας. Και το άλλο σκέλος είναι το εξάμηνο που έχουμε το ευρωπαϊκό, που ακολουθούν όλες οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εκεί που πηγαίνουμε πια στα Συμβούλια Υπουργών, θα πάω και αύριο ξανά, που μέχρι τώρα όσο ήμασταν σε μνημόνια δεν ήμασταν μέλη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεν τοποθετούμασταν δηλαδή στις συσκέψεις των Υπουργών για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τώρα τοποθετούμαστε. Και εκεί η Κομισιόν μπορεί να κάνει συστάσεις, να πει η μία χώρα έκανε αυτό, η άλλη χώρα θα έπρεπε να το κάνει αυτό αλλιώς κτλ. Όλα αυτά που περιέγραψα, τα οποία είναι όπως είναι περιβάλλον κανονικότητας πια για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλευρά των θεσμών μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις, μπορεί να διατυπώνει συμβουλές, δεν έχει εργαλείο πίεσης για εφαρμογή πολιτικών τις οποίες μπορεί να μην θέλει η κυβέρνηση. Και αντιστοίχως δεν υπάρχει περίπτωση να ανακόπτονται πολιτικές που θέλει η κυβέρνηση, επειδή ενδεχομένως δεν είναι ιδιαιτέρως αρεστές. Για παράδειγμα, στο ζήτημα του κατώτατου μισθού, που ήταν χαρακτηριστικό ζήτημα, η Κομισιόν είχε πει εξ αρχής ότι εγώ συμφωνώ να τον αυξήσετε, για να σας το πω τώρα πιο πρακτικά, έτσι, συμφωνώ να τον αυξήσετε, γιατί η χώρα έχει μειωμένο μισθό από το 2012 και μετά, αλλά θέλω να είναι η αύξηση αυτή πολύ προσεκτική. Βρεθήκαμε, κάναμε μια συζήτηση ανταλλαγής δεδομένων, οικονομικών, πολιτικών επιχειρημάτων κτλ. Αυτοί είπαν το κλασικό ότι εμείς έχουμε επιφυλάξεις για το τι επίπτωση θα έχει στην απασχόληση. Εμείς τους είπαμε ότι εμείς νιώθουμε ασφαλείς ότι θα κάνουμε μια κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης και ότι θα δώσει τόνωση στην αγορά. Γεια σας, φύγαμε. Κάναμε την αύξηση, προχωράμε. Ναι. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πια αυτό. Άρα, το σύστημα των
της εξάρτησης. Άρα και στο ζήτημα των δόσεων που με ρωτάτε, τώρα στο συγκεκριμένο, μόνο στα τεχνικά κλιμάκια νομίζω η ομάδα μου το συζήτησε, ενημέρωσε, πάντα βάζουν κάποιες παρατηρήσεις παρόμοιες που λένε ότι να μην δημιουργηθεί η κουλτούρα, να μην πληγεί η κουλτούρα πληρωμών κτλ. Πάντα έχουν παρόμοιες τέτοιες παρατηρήσεις. Εντάξει, τις λαμβάνουμε υπόψη, προχωράμε. Άρα αυτή η διαδικασία, ας πούμε, της άβλυνσης των πραγμάτων, όπως την περιγράψατε, μπορεί να σας λύσει τα χέρια ακόμη και για το 13ο μισθό, γιατί και αυτό κατά καιρούς το ακούμε, το διαβάζουμε και το υπενήσεστε κι εσείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολύ συχνά. Στο και ο Πρωθυπουργός και εσείς. Ορίστε. Στο δημόσιο, ναι. Στο ιδιωτικό ισχύει ο 13ος. Στο δημόσιο, όχι στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό το ισχύει. Αυτό το λέω γιατί στον ιδιωτικό πολλές φορές οι εργάτες δεν το ξέρουν. Ναι, στο 13ο. Στο δημόσιο, λοιπόν. Ιδιωτικό ισχύει, βέβαια. Αυτό κανείς πρέπει να. Ναι. Στο δημόσιο πρέπει να το δει κανείς με βάση τα δημόσια οικονομικά. Δηλαδή εκεί έχουμε μια κατάσταση όπου μέχρι το 2022 έχουμε οργανωμένους προϋπολογισμούς. Προφανώς δημιουργούνται χώροι επεκτατικοί τα επόμενα χρόνια. Το 19 υλοποιήσαμε αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μείωση εισφορών, μείωση έμφυα κτλ. Αυτός ο χώρος διευρύνεται τα επόμενα χρόνια. Για το 19, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 800 εκατομμύρια. Αυξάνει τα επόμενα χρόνια. Επομένως, αφήνει περιθώρια να δεις όλο το εύρος των πολιτικών που μπορείς να ασκήσεις. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητας για να τοποθετηθώ, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορεί κανείς να λαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες και το επόμενο διάστημα. Εννοώ μετά το 19 όμως. Γιατί το 19 είναι ορισμένος ο χώρος. Τρέχει το 19. Είναι μια απάντηση όμως. Αυτό, ίσως και μια κάποια είδηση, θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Διάβαζα τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τις συντάξεις που καταβάλλονται και το ύψος τους. Και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι μέσες συντάξεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι κύριες, μιλάω για τις κύριες, είναι της τάξης των 760 ευρώ και επικουρικές είναι περίπου 120 με 130. Βεβαίως αυτό οφείλεται στον οριμαγδό των περικοπών που έγινε από το 10 μέχρι το 14, αλλά οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό και στο νέο νόμο του 16, το λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου, που άλλαξε τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα χαμήλωσε. Υπάρχει σκέψη στο εγγύς μέλλον για αλλαγή αυτών των ποσοστών αναπλήρωσης που θα δημιουργήσουν μία άλλη κατάσταση στις συντάξεις, στις καταβαλλόμενες? Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε. Είναι, τα νούμερα που δώσατε είναι σχετικά κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή περίπου εκεί είναι οι μέσες συντάξεις σήμερα, τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές. Όμως τα τελευταία τρία χρόνια, αν δει κανείς τις μέσες συντάξεις, τις κύριες πάντα λέω, αυτές έχουν μία μικρή επαύξηση. Έχουμε μία μικρή επαύξηση της μέσης κύριας σύνταξης από το 2015 μέχρι σήμερα. Ο νέος νόμος, παρά την παραφιλολογία που υπάρχει, ο νόμος του 2016, δεν οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις από ό,τι προηγούμενος νόμος. Αν δει κανείς τις μέσες συντάξεις του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των αγροτών. Των αγροτών έχουν αυξηθεί με τον νέο νόμο. Έτσι, εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και αυξάνεται η σύνταξη που τους χορηγείται. Αλλά του ΙΚΑ και του Δημοσίου είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά που χορηγούσε το προηγούμενο σύστημα. Περίπου στα ίδια. Ίσως μία μικρή ελάττωση να υπάρχει του πρώην ΟΑΕ, τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά σε γενικές γραμμές οι συντάξεις με τον νέο νόμο είναι στα επίπεδα που έβγαιναν με το προηγούμενο σύστημα. Δεν είναι ακριβώς ορθό αυτό. Απλώς σε σχέση πριν με ήταν 70%. Πριν ήταν 70% τα ποσοστά αναπλήρωσης. Έρχομαι σε αυτό που λέτε. Έρχομαι σε αυτό που λέτε με τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ο νέος νόμος επένδυσε πάρα πολύ και νομίζω ορθώς, κατά τη γνώμη μου, στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος. Δηλαδή, επειδή ακριβώς βρισκόμασταν σε μια περίοδο στην οποία η χώρα είχε υποστεί μια τεράστια μείωση εισοδημάτων για τους εργαζόμενούς της, τεράστιες περιόδους ανεργίας για πάρα πολλούς, πάρα πολύ επισφαλή εργασιακό βίο, αυτό που έκανε το σύστημα ήταν, με δεδομένα τα δημόσια οικονομικά, να ενισχύσει ιδιαίτερα
ιδιαίτερα να δημιουργήσει δηλαδή ένα παραμετροποιημένο σύστημα στο οποίο τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι αρκετά υψηλότερα για τα χαμηλά εισοδήματα, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Θα δείτε εκεί για παράδειγμα ότι ένας χαμηλόμισθος έχει ποσοστά αναπλήρωσης που φτάνει και το 100% και το 110%. Ακριβές και να χαμηλώσει λίγο τα ποσοστά αναπλήρωσης στα υψηλότερα εισοδήματα. Εξακολουθεί το σύστημα να επιβραβεύει όσους μένουν περισσότερα χρόνια στον εργασιακό βίο. Δεν καταργείται αυτό. Δηλαδή, η διαφορά του 30 με 40 του δίνει κίνητρο του άλλου να μείνει από τα 30 μέχρι τα 40 χρόνια εργασιακού βίου ασφάλισης. Ωστόσο, έχει κάνει αυτή πράγματι την επιλογή να είναι περισσότερο, να είναι εμπροστοβαρές, ας το θέσω έτσι. Να βαραίνει δηλαδή πιο πολύ σε αυτούς τους οποίοι έχουν χαμηλότερους μισθούς. Για να μπορέσει να προστατεύσει πρωτίστως τους συνταξιούχους από τη φτώχεια. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα. Το σύστημα όμως, όπως είπα, καθώς είναι παραμετροποιημένο, επιτρέπει πια σιγά σιγά, καθώς η κατάσταση της οικονομίας βελτιώνεται, να αυξάνονται οι συντάξεις. Γι' αυτό και από 1η-1η του 19 δώσαμε αυξήσεις 620.000 συνταξιούχους. Αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν ένα δώρο. Δεν ήταν δηλαδή που είπε ο Πρωθυπουργός τι λεφτά μας περισσεύουν, ας δώσουμε αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις προέκυψαν ακριβώς διότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού 620.000 συνταξιούχοι βρέθηκαν ότι θα έπρεπε να λαμβάνουν σύνταξη υψηλότερη από αυτή που ελάμβαναν. Και αυτή ήταν πρωτίστως χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το νέο σύστημα δεν οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις, αλλά ενισχύει ιδίως τους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάντως, για να είναι ακριβής η εικόνα σε αυτό, από ό,τι διαβάζω, θα πρέπει να έχουν πάει όλα τα καθαριστικά σε όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η του 19, ενώ έχω διαβάσει σχετικές καταγγελίες που έχουν γίνει σε μέσα ενημέρωσης. Από 1η-1η του 19, λοιπόν, θα έχουν πάει όλα τα καθαριστικά, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς πώς έγινε ο επανεπολογισμός. Και δεν έχουν πάει ακόμα. Ισχύει αυτό, το έχετε δρομολογήσει? Ότι πρέπει να πάνε ενημερωτικά στους συνταξιούχους που να τους λένε πώς επανυπολογίστηκε, ποια είναι η επανυπολογιστή. Σαν πράγματι, αυτά τα ενημερωτικά δεν έχουν φύγει ακόμη, θα φύγουν το επόμενο διάστημα. Πάντως, νομίζω ότι το κύριο είναι ότι οι συντάξεις προστατεύτηκαν, δηλαδή όσοι με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα έπρεπε να λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη, δεν λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη, λαμβάνουν αυτοί που ελάμβαναν, διότι αυτό ήταν το ζήτημα όλο με την αρνητική προσωπική διαφορά. Και όσοι ήταν να λαμβάνουν αυξήσεις, τις λαμβάνουν κανονικά. Δηλαδή, είχαμε προστασία. Με την ακύρωση του μέτρου της περικοπής, προστασία για όσους έπρεπε να έχουν χαμηλότερη σύνταξη, όσους ήταν στα ίσα παραμένουν στα ίσα, και για όσους με το νέο σύστημα έπρεπε να λάβουν αυξήσεις, τις λαμβάνουν κανονικά. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Να κλείσουμε με την πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου. Τελικώς έχει τεθεί σε λειτουργία από χθες τα μεσάνυχτα. Λειτουργεί κανονικά, κυρία Σιόγλου, η πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου? Έχουν γίνει 50.000 αιτήσεις ήδη, δηλαδή μέσα σε αυτό το 24ωρο. Σε λίγες ώρες, σε λιγότερο από 24 δηλαδή. Ναι, σε λιγότερο από 24-50.000 αιτήσεις. Γίνεται και πολύ γρήγορα η επεξεργασία των αιτήσεων, δηλαδή είναι μια πλατφόρμα η οποία λειτουργεί έτσι με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ένα επίδομα ενοικίου που πρώτη φορά τίθεται στη χώρα και θα ανακουφίσει περισσότερους από 600.000 συμπολίτες μας. Τα εισοδηματικά όρια είναι γνωστά. Είναι 7.000 ευρώ εισόδημα για το ένα άτομο, για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Φτάνει μέχρι τα 21.000 ευρώ για οικογένεια. Και επίδομα ενοικίου από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Ένα πρόγραμμα, νομίζω, μεγάλης ανακούφισης θα ενισχύσει κυρίως τους πιο νέους ανθρώπους από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε. Και προχωράει και συνταξιούχος ενδεχομένως, έτσι. Ναι. Και συνταξιούχος, δεν αφορά μόνο. Ναι, πράγματι. Να σας πω, αυτό θα τρέχει όλο τον Απρίλιο. Αφορά όλες τις ηλικίες, έτσι. Ναι, αυτό θα τρέχει όλο τον Απρίλιο. Θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, για πόσο? Ή θα πάει ανάλογα με την... Θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα όλο τον Απρίλιο. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να βγάλουμε και επίσημη ανακοίνωση το επόμενο διάστημα. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι η επιδότηση είναι αναδρομική. Έτσι, ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 19. Είναι τα ποσά της επιδότησης. Υπάρχει κάποιο πλαφόν που δεν πρέπει να ξεπεραστεί από τους ενδιαφερόμενους? Δηλαδή, αν οι ενδιαφερόμενοι τα έχετε προϋπολογίσει αυτά, αν ας πούμε το όριό σας για επιδότηση ενοικίου είναι προϋπολογισμένα, είναι μετρημένα, ή μπορεί να δούμε καταστάσεις που να πει κάποιος ότι το ενδιαφέρον ξεπέρασε τα όρια αντοχής και άρα το ξαναπάμε από την αρχή? Άλλη κριτήρια. Εννοείται ότι παρότι πλαφόν, τα δικαιούνται δηλαδή με πλαφόν. Βάση τα κριτήρια. Όχι, εννοώ δημοσιονομικό πλαφόν. Ναι, παρότι δηλαδή κάποιος με βάση τα κριτήρια να το δικαιούται, επειδή ξεπεράσαμε τα ποσό που είχαμε προϋπολογίσει στο στράτος, να μην το δώσουμε. Ναι, να είναι περισσότερο οι δικαιούχοι. Και αν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό πλαφόν, εννοώ. Αυτό ρωτώ.
Έχουμε κάνει την καταρχάς, ναι, έχουμε κάνει την προσομοίωση, έτσι. Δεν το φτιάξαμε τυχαία. Ναι. Περίπου γνωρίζουμε τον πληθυσμό. Αν παρόλα αυτά ξεπεράσει κατά τι, έχουμε προβλέψει και μαξιλάρι προκειμένου να το λάβουν όλοι. Δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση. Όπως έγινε, ναι, και με το κοινωνικό μέρισμα, έτσι. Που το πήρανε όλοι όσοι, ναι, το δικαιούνταν κανονικά. Θα το πάρουν κανονικά όσοι το δικαιούνται. Να μην υπάρχει τέτοια ανησυχία. Νομίζω απαντήθηκαν τα περισσότερα από τα ερωτήματα που τα περισσότερα μπορούσαμε να θέσουμε, διότι είναι πάρα πολλά βεβαίως. Προσπαθήσαμε κι εμείς να τα συμπυκνώσουμε και να τα ομογενοποιήσουμε για να δοθούν όσο δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Καλό σας βράδυ.